Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι σοβαρές αρνητικές εξελίξεις που μία-μία βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και που αφορούν το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς αλλά και όλης της Θεσσαλονίκης, δεν μας ευνηδιάζουν. Έχουν άλλωστε δρομολογηθεί εδώ και χρόνια. Σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις για το λαό είναι δεδομένο ότι πέρα από τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών, μεγάλες ευθύνες έχουν οι τωρινοί και οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Καλαμαριάς, αλλά και όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Λαϊκή Συσπήρωση εδώ και χρόνια είχε προειδοποιήσει ότι σκόπιμα και μεθοδευμένα προωθείται η παραχώρηση φυλέτων του παραλιακού μετόπου σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και ότι ο λαός της Καλαμαριάς και ευρύτερα της Θεσσαλονίκης δεν έχει να ωφεληθεί σε τίποτα από αυτή την εξέλιξη. Η τωρινή διοίκηση του Δημάρχου και οι υπόλοιπες παρατάξεις, αφού πρώτα είχαν συμφωνήσει να παραχωρήσουν τη Μαρίνα της Αρετσού σε ιδιώτη επενδυτή, έβαλαν, όπως ισχυρίζονται, κόκκινες γραμμές για να περιορίσουν δήθεν τις αρνητικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης και τσιμεντοποίησης του χώρου. Τα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπουν εδώ, σε αυτό το χώρο εδώ κάτω, συνολικά περίπου 15.000 τετραγωνικά μέτρα δόμησης, χτίσιμο ξενοδοχείου, χτίσιμο κατοικιών, χτίσιμο χώρων για μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ κτλ. Εμπορικές χρήσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις όμως, με την έναρξη του διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ, αποκάλυψαν ότι οι προτάσεις του Δήμου πήγαν στο καλάθι των αχρήστων, οι κόκκινες γραμμές δηλαδή. Την ίδια ώρα αναπτύσσεται από τους πολίτες της Καλαμαριάς ένα κίνημα αμφισβήτησης της ιδιωτικοποίησης. Έτσι λοιπόν, αφού ένιωσαν την πίεση από τις αντιδράσεις, επιχείρησαν με λεονταρισμούς, λέγοντας ότι δεν μπορούν να κάνουν κανείς κουμάντο μέσα στο σπίτι μας, πάμε να τους δείξουμε τα δόντια μας και άλλες τέτοιες εκφράσεις, αλλά και με ελιγμούς, όπως η πρόταση για δημοψήφισμα, να δικαιολογηθούν και να αποτινάξουν τις ευθύνες από πάνω τους.